Την Κυριακή 18 Μαΐου έχουμε δημοτικές εκλογές. Γιατί ακριβώς ψηφίζουμε όμως? Η Πάτρα λοιπόν. 334 τετραγωνικά χιλιόμετρα από Ψαθόπυργο μέχρι Καμίνια. 2.000 χιλιόμετρα οδικό δίκτυο, 46.000 κτίρια, 80.000 νοικοκυριά, 214.000 άνθρωποι. Αν ήταν πολυκατοικία, ο Δήμος θα ήταν διαχειριστής. Μαζεύει κοινόχρηστα, μαζεύει τα σκουπίδια, καθαρίζει, αλλάζει τις λάμπες, κάνει τα υδραυλικά, το πάρκινγκ, τον κήπο, το πάρτι. Αν ο Δήμος ήταν επιχείρηση, θα ήταν η μεγαλύτερη στη Δυτική Ελλάδα. 1.638 εργαζόμενοι. Προϋπολογισμός 195 εκατομμύρια. Πόσο ικανοποιημένοι είμαστε από την απόδοσή του? Το 86% από λίγο έως καθόλου. Ο πρώτος λόγος λοιπόν για τον οποίο ψηφίζουμε στις 18 Μαΐου είναι γιατί θέλουμε αποτελεσματικότερη δημοτική μηχανή. Ένα διαφορετικό μοντέλο διοίκησης. Αυτό είναι το εύκολο μέρος. Γιατί ο Δήμος σήμερα έχει να διαχειριστεί κάτι αρκετά πιο περίπλοκο από την καθημερινότητα. Το συλλογικό μας όραμα. Σήμερα το δυναμικότερο κομμάτι του ενεργού πληθυσμού είναι άνεργο. Η Πάτρα χρειάζεται απεγνωσμένα νέα επιχειρηματικότητα. Σε αυτή τη συγκυρία κρίνονται ή σχεδιάζονται οι βάσεις της επόμενης 25ετίας. Ο αναπτυξιακός μας προσανατολισμός. Η Πάτρα έχει δικά της θέματα απέναντι στα κόμματα και τις κυβερνήσεις. Για τη σημερινή γενιά, αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία να γίνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή Μητρόπολη, να δημιουργήσει ανάπτυξη. Η ουσία των δημοτικών εκλογών του 14 λοιπόν δεν είναι πως θα βγάλουμε γλώσσα στην Τρόικα και τους πολιτικούς. Δεν είναι το αυτονόητο έργο του Δήμου. Ούτε καν αν θα βρούμε τον πιο συμπαθή για διαχειριστή της πολυκατοικίας. Είναι να αποφασίσουμε ποια Πάτρα θέλουμε και να τη δημιουργήσουμε. Σήμερα. Τώρα.